αφιερωματικές εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στον κορυφαίο δημιουργό Μίκη Θεοδωράκη και μια μεγάλη συναυλία με τους εμβληματικούς ερμηνευτές Μαρία Φαραντούρη και Μανώλη Μητσιά θα πραγματοποιηθούν στο σεισμόπληκτο Αρκαλοχώρι. Αύριο είναι η μεγάλη συναυλία, για την οποία μάλιστα και η ευρύτερη περιοχή ανυπομονεί. Και με αφορμή τη συναυλία αυτή, να καλησπερίσω σε αυτό το σημείο τον κύριο Μανώλη Μητσιά. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που είστε μαζί μας. Καλησπέρα. Χαρά και δική μου και τιμή δική μου που είμαι μαζί σας. Και που είναι αύριο το αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη, ένα χρόνο μετά το θάνατό του. Ακριβώς. Χαίρομαι ιδιαίτερα και πραγματικά συγκινούμαι που θα είμαι κοντά σας. Εμείς σας ευχαριστούμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι η συγκυρία έχει έτσι πολλά στοιχεία, τα οποία είναι συγκινητικά. Είμαστε ένα χρόνο απώλειας του Μίκη Θεοδωράκη. Δεν είναι μαζί μας, τουλάχιστον ως φυσική παρουσία, είναι μαζί μας με το έργο του και με την παρακαταθήκη. Θα μας βλέπω ψηλά. Τι σημαίνει για σας η συναυλία αυτή ένα χρόνο μετά? Πολλά πράγματα σημαίνει. Καταρχήν, ο Μίκης υπήρξε ο μεγαλύτερος Έλληνας συνθέτης. Ίσως από τους μεγαλύτερους Έλληνες βγήκανε ποτέ. Είχε κάνει μια δήλωση όταν πέθανε ότι σήμερα η Ακρόπολη έχασε μια κολόνα της. Και πραγματικά το πιστεύω απόλυτα αυτό. Η Ελλάδα δεν ξέρει τι έχασε, δεν γνωρίζουν οι Έλληνες τι χάσανε. Ούτε και εγώ το ήξερα καλά για να μην ειλικρινείς, αλλά το έζησα σε μια μας περιοδία από τις πολλές στην Αμερική και στον Καναδά και εκεί κατάλαβα την αξία του Μίκη. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο μεγάλος είναι ο Μίκης στο εξωτερικό, ειδικά στην Αμερική. Mm-hmm. Θα σας πω ένα απλό πράγμα, ότι όταν πήγε στην Αμερική, οι New York Times είχαν ολόκληρη την πρώτη σελίδα αφιερωμένη στο Μίκη με φωτογραφία του. Ενώ όταν πήγαινε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην Αμερική, γράφανε μια σειρά μου. Αυτό που το λέγανε οι ίδιοι οι Ελληνοαμερικάνοι. Λοιπόν, αυτή είναι η μεγάλη αξία του Μίκη. Κλαίγανε στις συναυλίες του, αναπλούσαν την Ελλάδα πολύ. Ανακαλύπτω την Ελλάδα πάρα πολύ, ξένοι. Τι να σας πω, τότε να πω για το Μίκη είναι λίγο. Τι θυμάστε είναι πολύ λίγο. Έντονα από εκείνον? Θυμάμαι πολύ έντονα τον ανδρισμό του και την παλικαριά του σε μια συναυλία που κάναμε, θυμάμαι, στο Μόντρεαλ ήταν, που ήρθανε τότε, ήταν το Σκοπιανό, την δεκαετία του 90, στην φόρα του που λέμε, στο Χριστού, και θυμάμαι ότι τις απειρές που ήρθαν Σκοπιανοί πριν τη συναυλία και μέσα στο γήπεδο και τα απειλήσαν να μην βγει να διευθυνθεί γιατί θα το σκοτώσουν. Και ο Μίκης απογέρασε ηρωνικά και του είπε: Ελάτε, ας πούμε. Λοιπόν, αυτά τι μου κοντά καταλήγησε. Mm-hmm. Ο Μίκης ήταν πολύ μεγάλος. Πολύ μεγάλος για την Ελλάδα, θα έλεγα ο Μίκης. Μπορούσε να συνδυάσει τη μουσική δημιουργία και τη δημόσια παρουσία. Κάτι το οποίο έχω την αίσθηση ότι σήμερα είναι δύσκολο να το συναντήσουμε, χωρίς να θέλω φυσικά να έχω ισοπεδωτική διάθεση, όμως είχε μια μοναδική προσωπικότητα. Συμφωνώ και είχε και μια απλότητα. Συναντούσε τον απλό άνθρωπο, τον εργάτη, με μια τέτοια καλοσύνη και απλοχεριά, θα έλεγα, όπως έναν αρχηγό κράτος. Είχε πληγές συμπεριφορά ο Μίκης. Mm-hmm. Ήταν ακριβώς ο ίδιος. Mm-hmm. Αυτό θαύμαζα πάρα πολύ στο Μίκη. Λέω για τη μουσική βέβαια, που την πήγε στα πέρατα του κόσμου. Δεν λέω για την προσφορά του σε ελληνικά γράμματα που μας είπαν τους ποιητές. Τόσα πολλά διέδωσε ο Μίκης στη χώρα μας που να νιώθουν πολύ περήφανοι για τον Μίκη. Είσαστε ήδη στην Κρήτη, βρίσκεστε ήδη στην Κρήτη. Πώς σας έχει αγκαλιάσει ο κόσμος και τι είναι εκείνο το οποίο έτσι αντιλαμβάνεστε και από τους κριτικούς? Δεν σας είναι ένας άγνωστος τόπος, όμως είναι μια ιδιαίτερη συγκυρία τώρα η παρουσία σας. Βεβαίως, πάρα πολύ και να είναι, όπως είπα και πάλι, να είναι περήφανοι γιατί καταρχήν ζήτησε να εκτεθεί στα χώματα της Κρήτης. Mm-hmm. Αυτό είναι μεγάλη τιμή για την Κρήτη. Mm-hmm. Και βέβαια για τους Έλληνες όλους. Αλλά τότε ζήτησε να εκτεθεί στην Κρήτη, αυτό δείχνει την αγάπη που είχε για την Κρήτη ο Μίκης. Και θα πρέπει οι κριτικοί να τον ευγνωμονούν πάντα. Η συναυλία με τη Μαρία Φαραντούρη, η αυριανή συναυλία, είναι ένας ύμνος στα έργα του Μίκη Θεοδωράκη. Τι ξεχωρίζεται από την αυριανή συναυλία, δίνοντάς μας έτσι, αν θέλετε, και μια μικρή γεύση, αν και όλοι μπορούμε να φανταστούμε το τι θα ακούσουμε. Είμαι χαρούμενος γιατί θα τραγουδήσουμε τη μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια, τη Μαρία Φαραντούρη, η οποία γνωρίζει το έργο του Μίκη όσο κανείς άλλος, με τους αγώνες στο εξωτερικό, η καρδιράκια της Κούντας. Γενικώς είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαι με τη Μαρία Φαραντούρη. Mm-hmm. Θα πούμε τραγούδια από απλά λαϊκά μέχρι από έργα του Μίκη, από το Άξιον Εστί, από την Επιφάνεια Βέρο, γενικότερα. Θα δούμε και εκεί με την επιθυμία του κόσμου βασικά. Mm-hmm. Είστε ένας ευληματικός ερμηνευτής και με τα 50 χρόνια παρουσία σας στη μουσική σκηνή, αναρωτιέται κανείς και αναρωτιέμαι και εγώ προσωπικά, αν είναι κάτι εκείνο το οποίο έχει μείνει στην καριέρα σας ως
αποθυμένο, βάλτε το σε πολλά εισαγωγικά, κάτι που θα θέλατε να τραγουδήσετε ενδεχομένως και από το, το κομμάτι του Μίκη Θεοδωράκη, που δεν είχατε καταφέρει να το κάνετε δικό σας, αν καταλαβαίνετε πώς το λέω. Εντάξει, κατάλαβα. Ναι. Εγώ με τον Μίκη, αν την γνωρίσαμε το 1968 στο Βραχάτι, όταν πρώτο άκουσε περικυκλωμένος από τη Χούντα, από χωροφύλακες τότε, ο Μίκης με άκουσε, με ενέκρινε, όχι μόνο με ενέκρινε, αλλά μου έδωσε και ένα έργο δικό το τραγούδισμα τότε να πάω στο εξωτερικό. Τα τραγούδια του Ανδρέα. Αλλά δεν μπορούσα να φύγω, γιατί και εγώ ήμουν με τη Χούντα καταδικασμένος. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα ήθελα να τραγουδήσω το έργο του Μίκη, τη Ρωμιοσύνη, ας πούμε, Φερρυπίνη. Αλλά τότε ήμουν πολύ μικρός, όταν έγραψε ο Μίκης. Ή το άξιον εστί. Ή τι, όλα του Μίκη, όλα. Όλα. Ή τον επιτάφιο. Όλα του δύσκολα Μίκη. Ξεχωρίζει, νομίζω, κάποιος. Δύσκολα, δύσκολα. Το έργο. Μου έδωσε βέβαια ένα έργο πολύ καλό, την Πολιτεία Γάμα. Θυμάμαι όταν γύριζα από την Αμερική και με κάνουν σηκωτάρι και μου λέει: Έλα, μου λέει εδώ, να σου πω, πάμε στην Αθήνα τώρα. Θα πάμε να κάνουμε αυτό το δίσκο. Λοιπόν, δεν ήξερα τι ακριβώς. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Δεν ήξερα τι ακριβώς. Ήταν πραγματικά τα τραγούδια καταπληκτικά, τα τραγούδια είχαν επιτυχία. Τώρα, ποιο άλλο το Μίκη, όλα το Μίκη είναι πολύ ωραία. Όλα, δεν υπάρχει ένα σκάρτο τραγούδι. Η αλήθεια είναι ότι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς το έργο του. Ερωτευτήκαμε, κάναμε παρέα, παντρευτήκαμε, που λέει ο λόγος, πήγαμε σε διαδηλώσεις, διεκδικήσαμε τα δικαιώματά μας. Ναι, σας ακούμε. Λοιπόν, να πούμε ότι η συναυλία αυτή, η μεγάλη συναυλία, είναι αύριο στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αλκαροχωρίου. Όλοι οι κριτικοί ανυπομονούμε. Συγγνώμη, και το Πολυτεχνείο, με τα λόγια του Μίκη έπεσε. Αυτό που το ξεχνάμε. Λοιπόν, αύριο... Έπεσε μόνο με τα τάγκς, αλλά έπεσε με τα λόγια του Μίκη. Ήμουνα μέσα και τραγούδησε με το «Είμαστε δυο, είμαστε τρεις» του Μίκη. Και σώπουν άνδρα σε όνοι καμπάνες. Έχετε συγκλονιστικές εικόνες και συγκλονιστικά πράγματα τα οποία μπορείτε να ανασύρετε. Κρατάτε κάποια συμβουλή δική του που θέλετε να τη μοιραστείτε μαζί μας. Κάτι που σας είχε πει και σας είχε αγγίξει. Ο Μίκης δεν έδινε συμβουλές. Η συμπεριφορά ήταν η ίδια συμβουλή, καταλάβατε. Ήταν τόσο απλός, τόσο φιλικός, τόσο... Ήταν σαν ένας δικός σου άνθρωπος, της οικογένειάς σου. Έτσι νιώθαμε το Μίκη. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μας, γιατί και μέσα από τα δικά σας τα μάτια και μέσα από τα δικά σας τα βιώματα συνεχίζουμε να γνωρίζουμε αυτό τον μεγάλο κριτικό, τον Μίκη Θεοδωράκη. Η αλήθεια είναι ότι το έργο του είναι αδιαφυσβήτητο, η προσωπικότητά του είναι αδιαφυσβήτητη και πόσο μάλλον όταν μιλάνε προσωπικότητες όπως εσάς για αυτόν, και σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι που άρχισα μέσα στο Αρκαλοχώρι και μπράβο στους διοργανωτές που τίμησαν, δηλαδή να γίνει συναυλία στο Αρκαλοχώρι και όχι σε ένα γήπεδο άλλο, και εύχομαι να ηρεμήσει ο τόπος. Το σεισμόπληκτο και πληγωμένο Αρκαλοχώρι, κύριε Βουτσιά. Έτσι. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ.